Άγιο είχε ηλικιωμένος λόμενος στο μαλάκι που ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία την ώρα που κολυμπούσε και έχασε τις αισθήσεις του. Όταν οι λουόμενοι και οι θαμώνες σε παρακειμένη ταβέρνα κατάλαβαν ότι ο ηλικιωμένος κινδυνεύει, επικράτησε πανικός. Ωστόσο, με ψυχραιμία, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έσπευσε άμεσα να βοηθήσει τον 75χρονο και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Η ώρα ήταν γύρω στις 12.30. Φωνάξαν κάποιοι από την παραλία ότι το όνομά του. Σηκώθηκα από την καρέκλα που κάθομαι και έπινα καφέ και τον είδα τον άνθρωπο μέσα στη θάλασσα, πνίγονταν. Έκανα βουτιά, τον έβγαλα έξω, τον έκανα κάρπα. Έβγαλε αφρό από το στόμα του και νερό και κάποια στιγμή πήρε ανάσα. Είχε τις αισθήσεις του. Εκείνη την ώρα που τον έβγαλα έξω, όχι. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση του ναυαγοσώστη Σταμούλη Σαραγκανίδα από την εταιρεία Ινάξιον, που αυτή την περίοδο υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη στο ΚΑΙ στο Μαλάκι. Στο σημείο μετέβηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά φωνάξαμε του γιατρό και του ναυαγοσώστη από το στρατόπεδο, ήρθαν τα παιδιά, είχαμε καλέσει το 166. Μόλις πήγαμε στη θάλασσα, φώναξα έξω, καλέσει το 166, είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε. Μετά εντάξει, συνήλθε, ήρθε το ασθενοφόρο, τον πήρε, τον πήγαν στο Βόλο, στο νοσοκομείο. Επανήλθαν οι αισθήσεις του, δηλαδή όλα καλά. Επανήλθαν, ναι. Και τώρα μαθαίνω ότι από τον ξάδερφό του που ήρθε είναι εντάξει, τον κάνουν κάποιες εξετάσεις τα λοιπά. Νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι, ακόμα ένα περιστατικό παρολίγων πνιγμού αναστάτωσε τους λουόμενους, αυτή τη φορά στην Κρυθαριά. Εκεί ο ναυαγοσώστης της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη των παραλίων, οι οποίες είναι βραβευμένες με γαλάζια σημαία στον Δημοβόλου, Βασίλη Σάμιος, αντιληφθήκε ηλικιωμένο να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αμέσα έτρεξε και τον τράβηξε έξω από το νερό. Όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε αναπνοή και αισθήσεις, ξεκίνησε να εφαρμόζει κάρπα, τοποθετώντας τον σε πλάγια θέση και με τις αναγκαίες τεχνικές κατάφερε να αφαιρέσει το νερό που είχε πιει. Μέσα σε 5 λεπτά, ο ηλικιωμένος είχε επανέλθει.